Εκτελέστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης τα εγγένεια των νέων γραφείων εξυπηρέτησης του κοινού της Θέρμης Ερών ΑΕ, παρουσία του Προέδρου της Αντώνη Γερασίμου και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση, κάτε να δίνουν δωρούμενος και τόσον φιλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση, κάτε εναντίον δωρούμενος και τόσον θυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Ακούσατε για νέες επενδύσεις αλλά και για εξυγχρονισμό της υφισταμένης επένδυσης της τηλεθέρμανσης Σερών. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε και ήδη το έχουμε ξεκινήσει, όπως είπα στην ομιλία μου, σε 5 πολυκατοικίες των Σερών, θα κάνουμε την τεχνολογία του smart heating, το οποίο με απλά λόγια σημαίνει ότι ο κάθε νοικοκύρης στο σπίτι του προγραμματίζει τη θέρμανση που θέλει, το χρόνο που τη θέλει και το πόσο τη θέλει. Και μάλιστα το σύστημα αυτό, το οποίο δεν το είπα στην ομιλία μου, αλλά σας το λέω τώρα στην κάμερα, είναι τόσο έξυπνο που μπορείς να το ενεργοποιήσεις από το κινητό σου τηλέφωνο. Επομένως, σκεφτείτε κάποιος ο οποίος έρχεται από ταξίδι και θέλει να βρει το σπίτι του ζεστό, με το κινητό του βάζει μπρος τη θέρμανση, την ατομική του θέρμανση, και κανονίζει ούτως ώστε όταν έρθει σπίτι του να βρει ένα ζεστό σπίτι. Εφαρμογή της τεχνολογίας δηλαδή. Εφαρμογή της τεχνολογίας, όπως είπε και ο καθηγητής ο κύριος Ιφάκης, της έξυπνης τεχνολογίας. Αλλά συμπληρωματικά, όπως ακούσατε, είπα ότι θα έχει και 10% έκπτωση. Δηλαδή από το... Οι τιμές είναι μειωμένες, αλλά και από αυτές τις μειωμένες η τιμή θα κατέβει 10%, γιατί θέλουμε έτσι να επιβραβεύσουμε την επιλογή του να πάει στο smart heating ο κάθε καταναλωτής. Αυτό βέβαια ικανοποιεί και εμάς, διότι από την άλλη μεριά το εργοστάσιο που δίνει το ζεστό νερό στην πόλη λειτουργεί ομαλά. Δηλαδή δεν δέχεται αυτό το πικ που κάνανε τα παλιά χρόνια, περασμένα χρόνια, οι καμπύλες φορτίου, με αποτέλεσμα το νερό να φεύγει 105 βαθμούς από το εργοστάσιο και να γυρίζει 65. Και μετά, τι γίνεται, συνεχίζουμε εμείς να ζεσταίνουμε ένα νερό που δεν κάνει τίποτα. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο καθηγητής Ιωσήφ Σιφάκης, βραβευμένος με το Νόμπελ Πληροφορικής. Ήρθα μετά από πρόσκληση του κύριου Γερασίμου, όπως είπα, για να παραστώ στα εγγένεια και να δω τι έχει γίνει εδώ. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από αυτό που είδα. Είναι μια μονάδα πρότυπη συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και νομίζω ότι είσαστε τυχεροί, Σερέοι, που έχετε μια τέτοια επιχείρηση στην υπηρεσία. Επισκεφτήκατε το εργοστάσιο? Ναι, επισκέφτηκα το εργοστάσιο και είναι πραγματικά μια μονάδα η οποία είναι πρότυπη, πολύ ασφαλής, η οποία δεν μολύνει το περιβάλλον και παρέχει αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, από ό,τι κατάλαβα, που είναι πολύ βασικό σήμερα σε περίοδο κρίσης. Ο καταναλωτής πληρώνει αυτό που καταναλώνει. Είναι οπότε, τέλειο αυτό. Οπότε ο στόχος πάντα είναι η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη. Αυτό είναι. Και αυτό είναι που λέω τα έξυπνα συστήματα που παρέχει αυτή η εταιρεία. Είναι υπηρεσίες οι οποίες είναι à la carte για το άτομο, ποιότητα ζωής, να είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον και να χρησιμοποιούμε τους πόρους κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και νομίζω ότι αυτά τα επιτυγχάνει αυτή η εταιρεία. Είναι πολύ θετικό και για την πόλη και για τη χώρα. Η συνδρομή δική σας είναι ως προς αυτό το τομέα? Εγώ δουλεύω σε έξυπνα συστήματα, ίσως το ξέρετε, πάνω στο αυτό που λέμε το ίντερνετ των αντικειμένων, δηλαδή πώς θα χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για να συνδυάζουμε υπηρεσίες που παρέχουν διάφορα συστήματα. Υπηρεσίες μπορεί να είναι στον τομέα της ενέργειας, αλλά μπορεί να είναι στις μεταφορές, μπορεί να είναι στην ιατρική, μπορεί να είναι στην εκπαίδευση, σε όλο,
παντοειδείς υπηρεσίες. Η Θέρμη Σερών σχεδίασε, κατασκεύασε και λειτουργεί από το 2007 στην πόλη των Σερών την μοναδική ιδιωτική τηλεθέρμανση στην Ελλάδα, τροφοδοτούμενη από ένα κεντρικό σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στα όρια της πόλης με καύση φυσικού αερίου. Τα νέα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Οδό Μεραρχίας και της Πετσών της πόλης Σερών. Οπωσδήποτε κοιτάμε να κάνουμε επέκταση του δικτύου, όπως είπα, αλλά και μέσα, γιατί εγώ, όπως είπα, έχω ένα προσωπικό στοίχημα με το Τριφύλι, με τη Μυδική. Θέλω να γίνει η επένδυση αυτή. Ευτυχώς βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο και ελπίζω εντός του 17 να γίνει, να ολοκληρωθεί. Και το 18 την άνοιξη να λειτουργήσει.